Κάθε επισημότητα και παρουσία πλήθους κόσμου το Ρέθυμνο τίμησε σήμερα την εθνική επέτειο του ιστορικού Όχι. Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου κορυφώθηκαν το μεσημέρι με τη μεγάλη καθιερωμένη παρέλαση των πολιτικών τμήματων και των ενόπλων δυνάμεων που έγινε σε άψογους σχηματισμούς στην κεντρική λεωφόρο Κουντουριώτη, η οποία είχε κατακλειστεί από πλήθος κόσμου. Ένα αερομεταφερόμενο λόγο με κεφαλή στο δίκη τη λόγου διαφέρει εξειδικευμένα υλικά για την κρίση αναλόγως αποστολή. Το Όχι του 40 ήταν μια περήφανη απάντηση εθνικής αξιοπρέπειας για την Ελλάδα, σημείωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και ρεθυμιώτης Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, στέλνοντας σαφές μήνυμα στη γείτονα χώρα που συνεχίζει την προκλητική ρητορική της. Αλλά προσέξτε, είναι μια διαρκής απάντηση. Είναι μια διαρκής απάντηση της Ελλάδας και του ελληνικού λαού απέναντι στους όσους τολμήσουν να επιβουλευτούν την εθνική μας κυριαρχία. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Προχωρούμε μπροστά εμπνεόμενοι από τα μηνύματα της σημερινής εθνικής εορτής με αποφασιστικότητα και εθνική ενότητα. Και νομίζω τα μηνύματα και εκείνης εποχής είναι επίκαιρα σήμερα με αυτά που βλέπουμε σε παγκόσμια κλίμακα. Αλλά και η τοπική μας ιστορία εορτάζει τα 198 χρόνια από τον θάνατο των 4 νέων μαρτύρων. 4 θα έλεγα κορυφαίες μορφές για την τοπική μας εκκλησία, συνεπώς η χαρά είναι διπλή. Στις μέρες μας προφανώς χρειαζόμαστε εθνική ενότητα για να αντιμετωπίσουμε τις επιβουλές και τους κινδύνους για την εθνική μας κυριαρχία, αλλά πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε πολιτικές οι οποίες να ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την αξιοπρέπεια στη χώρα. Νωρίτερα τελέστηκε δοξολογία στον εορτάζοντα ιερό ναό των 4 μαρτύρων, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρεθύμης και Ευλοποτάμου Προδρόμου, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Τα μηνύματα της σημερινής ημέρας, πολλά και διαχρονικά, και όλοι εμείς αν θέλουμε ειλικρινά να τιμήσουμε τη σημερινή ημέρα και όλους εκείνους που ως Άγιοι και ως Ίωρες πλουτίζουν το αγιολόγιο και την πορεία του τόπου μας, καλούμαστε να ενωτιστούμε τα μηνύματά τους, να ανοίξουμε καλά τα αυτιά μας και να λέμε εκεί που πρέπει όχι και εκεί που πρέπει ναι. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους.